Η ΚΑΠΑ19 του Γιούχτα στην πρεμιέρα του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος νέων του Super League 2 φιλοξένησε στο Λίντο την Καλλιθέα σε ένα παιχνίδι δύσκολο εκ των προτέρων, καθώς η αθηναϊκή ομάδα είναι εκ των φαβορί για τον τίτλο, ενώ στον πρώτο γύρο είχε επικρατήσει με 7-0. Πριν τη σέντρα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του παλέμαχου διαιτητή Χρήστου Χανιωτάκη. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Καλλιθέα είχε την υπεροχή και προηγήθηκε μόλις το 6ο λεπτό με γκολ που σημείωσε ο Ανοσίκε, χωρίς πάντως στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου να δημιουργήσει κινδύνους, ενώ ο Γιούχτας από την πλευρά του ισορρόπησε μετά το ημίρο και σε μία από τις επισκέψεις του στα αντίπαλα καρέ ζήτησε πέναλτι για ανατροπή πάνω στον Κατσούρη. Στην επανάληψη έγινε πιο ανοιχτό παιχνίδι, με τον Γιούχτα να έχει μια σημαντική ευκαιρία για να ισοφαρίσει με τον Κωστάκη, ενώ η Καλλιθέα πήλησε με δεύτερο γκολ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ, στη συνέχεια ο Δροσατάκης έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ένα σουτ. Πάντως ο Γιούχτας θα μπορούσε να φτάσει στην ισοφάριση με τους Ντουλάκη, Ντουράκη και Ντάγια να απειλούν την αιστεία της φιλοξενούμενης ομάδας, με το 0-1 να διατηρείται ως το φινάλε και να χαρακτηρίζεται ως άδικο αποτέλεσμα από τον προπονητή Λεωνίδα Τίτο Μιχελάκη. Παίξαμε σε μια ομάδα η οποία είναι εκεί πρωτοπόρος, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά καταφέραν και βγάλανε πολύ σπουδαία πράγματα. Και μας αδικήσει το αποτέλεσμα, θα έλεγα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη παιδιά από αυτές τις ηλικίες πάνε στη μεγάλη ομάδα, προπονούνται, βλέπουν άλλες παραστάσεις, προπονούνται σε άλλους ρυθμούς και είναι πολύ σημαντικό για μας. Οι νίκες θα έρθουν. Δεν είναι αυτός ο αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός για μας εδώ είναι να φεύγουν 20 ευτυχισμένα παιδιά από το γήπεδο κάθε φορά που παίζουμε. Από παιχνίδι σε παιχνίδι η εμφάνισή μας βελτιώνεται αισθητά. Πέρα από τον γκολ είχε άλλες μία-δύο σημαντικές ευκαιρίες η Καλλιθέα, αλλά μέχρι εκεί. Αμυντικά ήμασταν ακόμα ένα παιχνίδι πολύ καλή. Επιθετικά είχαμε κάποιες ευκαιρίες έτσι ώστε να μπορούμε να σκοράρουμε ή να γίνουμε αισθητοί κι εμείς με την παρουσία μας. Ατυχήσαμε να σκοράρουμε, Καλλιθέα πήρε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι μια ισοπαλία θα ήταν πιο δική. Παίξαμε έτσι όπως έπρεπε. Πιστεύω ότι μάτς παιχνίδι με παιχνίδι έρχονται τα καλύτερα. Η Καλλιθέα είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι αξίζαμε το χ. Αν και είχαμε 2-3 ευκαιρίες να σκοράρουμε, δεν μας ήθελε μπάλα, δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε στην προπόνηση δυναμικά. Το κεφάλι κάτω και τα καλύτερα έρχονται.